Ρόδος, Αττική και Κορινθία είναι κάποιες από τις περιοχές που οι πυρκαγιές του Ιουλίου άφησαν το καταστροφικό στίγμα τους. Χιλιάδες τρέματα καμένων εκτάσεων, περιουσίες αφημένες στις φλόγες, σκηνικό πύρινης κόλασης που σόκαρε το Πανελλήνιο. Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε ετοιμότητα, συνεχίζει και βρίσκεται σε ετοιμότητα. Είναι διάσπαρτες οι δυνάμεις, επιχειρησιακοί, αξιωματικοί επιχειρούν στην Ήπεθρο, αυτοκίνητα δικά μας είναι στην Ήπεθρο, είμαστε σε ετοιμότητα. Κάνουμε έκκληση όμως στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τη χρήση πυρκαγιάς, φλόγας για οποιοδήποτε λόγο. Στην Κρήτη, μέσα στον Ιούλιο, τα μέτωπα των πυρκαγιών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν είχαν σε καμία των περιπτώσεων την έκταση και ίχνος από τις συνέπειες που είχαν πυρκαγιές στην υπόλοιπη Ελλάδα, πλην όμως αριθμητικά σοκάρουν. Αφού σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι πυρκαγιές τον Ιούλιο στην Κρήτη έφτασαν τις 110. Οι συνθήκες πλέον είναι πολύ αυξημένες, πολύ δυνατές, πολύ έντονες. Έχουμε υψηλή εξηρασία, ανέμους και θερμοκρασίες, οι οποίες ευνοούν την έναρξη πυρκαγιάς καθώς και τη γρήγορη εξάπλωσή της. Κάνουμε έκκληση και ακούμε και το καμπανάκι κινδύνου ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής και παρακαλούμε όσο μπορούμε να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές. Και καλούμε τον κόσμο ειλικρινά αυτές τις δύσκολες μέρες που ακολουθήσουν όσον αφορά τουλάχιστον την πρόβλεψη που κάνει λόγο για έντονους ανέμους και στο νησί. Να αποφεύγουμε οποιαδήποτε κάψη στο ύπαιθρο, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Πέρα από το πλήθος των πυρκαγιών, σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε 7 περιπτώσεις έγιναν συλλήψεις πολιτών που συνδέθηκαν με τα αίτια πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ επιβλήθηκαν και 17 τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα. Διαδικασίες που έχει ξεκαθαριστεί σε κάθε τόνο ότι θα ενεργοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις. Ατομική ευθύνη είναι η λέξη που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ούτως ώστε να αποφύγουμε την έναρξη πυρκαγιάς. Η αμέλεια είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχουμε ενάρξη πυρκαγιών και εκδήλωση πυρκαγιών και μετά την επέκτασή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα που πιθανόν να γίνει και ανεξέλεκτη εάν δεν προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο. Το ίδιο ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για την πολιτική προστασία στην περιφέρεια Κρήτης, Γιάννης Λεονταράκης, που κάλεσε τους πολίτες να συνεργαστούν με τις απαγορεύσεις και τις οδηγίες, επισημένοντας ότι ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε περιφέρεια και δήμους είναι πάντα σε ετοιμότητα. Τεχνικές υπηρεσίες, τα τμήματα πολιτικής προστασίας και των τεσσάρων οδηγών σε αυξημένη ετοιμότητα, όχι μόνο λόγω των ημερών που φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, των λεγόμενων μελετενιών του Αυγούστου. Όλο το χρόνο πραγματικά και τα τέσσερα τμήματα, οι τεχνικές υπηρεσίες, όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας και των Δήμων φυσικά, σε συνεργασία με την πυροσβεστική, είμαστε αυξημένη ετοιμότητα. Ο κύριος Λεονταράκης μάλιστα εξήγησε ότι στις περιπτώσεις αμέλειας τα πρόστιμα και οι ποινές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα που θα μειώσει την εκδήλωση πυρκαγιών, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι στις περιπτώσεις εμπρισμών και η νομοθεσία θα πρέπει να είναι αυστηρότερη. Στις περιπτώσεις που αφορά αμέλεια, η όλη διαδικασία είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προλάβουμε, μπορούμε σε μεγαλύτερη και πιο, αν το θέλετε, εξειδικευμένη ενημέρωση, τέτοιες περιπτώσεις να τις, όσο δυνατόν να τις περιορίζουμε. Είναι και φαινόμενα τα οποία αφορούν εμπρισμούς και είναι ξεκάθαρα τέτοιες περιπτώσεις στην υπόλοιπη χώρα, που εκεί πραγματικά θα πρέπει η δικαιοσύνη, ο μηχανισμός να δώσει άμεσα απαντήσεις, τουλάχιστον στο πώς και γιατί, για ποιο λόγο είχαμε αυτές τις καταστροφές.